συμβεί το, το ατύχεν η πτώση του, της Ήλιος τον καλοκαίρι του 2005. Μερικούς μήνες μετά που διοριστήκα στη θέση Γενικού Εισαγγελέα. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη υπόθεση την οποία, με την οποία βρεθήκατε αντιμέτωποι. Ναι, ποινική υπόθεση εννοώ. Η οποία είχε να αρχίσει όλη εκείνη έτσι μια καχυποψία απέναντι και στην αστυνομία, στον τρόπο διερεύνησης κλπ. Στην πορεία και μέχρι που να ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση είχε έρθει και η υπόθεση του Μαρή με όλες τις τραγικές συνέπειες, με τα 13 θύματα, με τις τραγικές συνέπειες, τα θύματα κυρίως οι ζημιές θα ξεπερνιόνταν αν ήταν μόνο ζημιές, θα υπήρχαν κάποια συζήτηση για τις ζημιές που έγιναν, για το γεγονός ότι ακρίβωσε το ρεύμα κλπ. Αλλά θα ξεπερνιόνταν πολύ εύκολα. Ναι. Το θέμα ήταν τα θύματα. Τα θύματα, ναι. Θυμάστε και τις συγκεντρώσεις έξω από το Προεδρικό. Δεν ήταν εύκολη η δουλειά, ούτε η διερεύνηση, ούτε ο τρόπος χειρισμού. Εγώ δεν είμαι από εκείνους οι οποίοι θα ήθελαν να πάνε. Το πιο εύκολο πράγμα για μένα, το πιο εύκολο πράγμα, σας λέω ειλικρινά, ήταν να ζητήσω άρση της ασυλίας του κυρίου Χριστόχη. Που από εκεί που σήμερα γίνεται και τότε γινόταν μια, έτσι, μια οξία κριτική, θα με ανέβαζε στους 7 ουρανούς, όπως έγινε και με τον κύριο Μπολιβίου για παράδειγμα. Όταν καταλόγησε ευθύνες στον κύριο Χριστόφιαν, ουσιαστικά είπε ο κύριος υπεύθυνος είναι ο κύριος Χριστόφιας, δέτε πως αντιμετωπίστηκε από τον πολύ κόσμο. Θα ήταν το πιο εύκολο. Και για να σας πω την αλήθεια, υπήρχαν και συνάδελφοι οι οποίοι με συμβούλευαν. Δεν είναι έτσι που πρέπει να είναι δύο γενικοί εισαγγελές. Να μου πείτε ότι έκανα λάθος. Μπορεί να έκανα λάθος. Αυτή ήταν η δική μου. Αυτές ήταν οι δικές μου γνώσεις, αυτή ήταν και η δική μου συνείδηση. Εσείς με βάση νομικούς όρους των. Ναι, ότι εξακολουθώ να πιστεύω ότι έχει ασυλία. Ναι. Δεν είναι επωνίδιστη συμπεριφορά. Όπως επιβάλλει το. Γιατί ήταν ένα αδίκημα, αν υπάρχει αδίκημα, ήταν ένα αδίκημα εξαμελίας. Και δεν μπορεί να είναι το αδίκημα εξαμελίας υπονείδηστη συμπεριφορά, ιδιαίτερα αφού και με την μαρτυρία δεν υπήρχε σαφής ειδοποίηση προς τον κύριο Χριστόφια. Ξέρετε ότι αυτά τα πράγματα θα κραγούν και θα σκοτώσουν κόσμο. Αυτή ήταν η μαρτυρία. Έτσι ακόμα και σήμερα, παρόλη την κριτική που δέχουμε, το ίδιο θα έκανα. Ναι. Θα μου πείτε ότι, και έλεγα πάντα, ότι έρχεται νέος γενικός εισαγγελέας και ας αποφασίσει και ο ίδιος. Και αν αποφασίσει διαφορετικά, εγώ δεν θα πω ότι είναι λαθασμένη η απόφασή του. Γιατί δύο άνθρωποι μπορεί να έχουν διαφορετική άποψη. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη όταν έχουμε μια άποψη εμείς ότι κατά ανάγκη η αντίθετη είναι η λαθασμένη. Θα πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε την αντίθετη άποψη. Αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνει σε όλους με αυτό το πράγμα. Δεν σέβονται την αντίθετη άποψη. Βεβαίως και δεν σέβονται την αντίθετη άποψη. Θυμηθείτε την κριτική η οποία γινόταν από πολλούς δικηγόρους. Γινόταν εκδηλώσεις έξω από την Γενική Εισαγγελία περιλαμβανομένου του ΕΛΑΜ. Το ΕΛΑΜ το κρατάω για να μου το σχολιάσετε στο τέλος, γιατί θέλω να κάνουμε ειδική μου. Δεν έγινε και καθοδηγούσαν και τους μαθητές. Δεν θυμάστε και ήρθε η αστυνομία με σειρματοπλέγματα και έκοψε την πορεία. Ναι. Δεν έγινε αυτό. Αλλά σημαίνει ότι. Από την άλλη ότι όμως δεν είναι, είναι οξύμορο όμως από την άλλη. Για μια υπόθεση στην οποία υπάρχει ένα πόρισμα, ναι, λέει ότι υπήρξε συγκεκριμένη συμπεριφορά και πολιτικών αλλά και στρατιωτικής ηγεσίας, στην ουσία να μην υπάρχει ένας άνθρωπος από το στρατό μέσα στη φυλακή και να υπάρχει μόνο ένας υπουργός. Συγγνώμη. Έχετε δει πολλές περιπτώσεις όπου διώχθησαν δύο υπουργοί. Έχετε δει πολλές περιπτώσεις όπου διώχθη η ηγεσία της Εθνικής Φρουράς. Και ο αρχηγός και ο υπαρχηγός. Ο αρχηγός πήγαινε στην Ελλάδα, ζητήθηκε η έκδοση των ευρωπαϊκών ένταλμαν σύλληψης και δεν μας εδόθηκε. Ο υπαρχηγός ευθύνεται ο γενικός εισαγγελέας διότι δεν τον εξέδωσε η Ελλάδα και υπήρχε και σχόλιο ιστορών στην απόφαση του Κακουργικίου. Δεν μου αρέσει, θα είναι αντικείμενο έφεσης και δεν θα είμαι εκεί. Οι άλλοι θα τη χειριστούν την έφεση αν συνεχίσει να υπάρχει η έφεση.
να σχολιαστεί το γεγονός ότι θα πρέπει να διορίζονται αρχηγοί της Εθνικής Φρουράς πρόσωπα τα οποία να μπορεί να διώκονται σε κυπριακά δικαστήρια, αλλά είναι δουλειά του κακουργοδικείου να πει στην κυβέρνηση, την όποια κυβέρνηση από το 60 και εδώ, πώς θα στελεχώνει την Εθνική Φρουρά. Υπάρχει δικαστήριο το οποίο να υποδείξει στην όποια κυβέρνηση πώς θα στελεχώνει την Εθνική Φρουρά, αφέρνει λαδίτην δηλαδή αρχηγών και άλλους επιτελείς. Είναι δουλειά των δικαστηρίων. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει όμως ένας υπουργός που να το αποδόθηκαν ευθύνες. Συγγνώμη, αθώθηκε ο υπαρχηγός. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή. Τι πρέπει να κάνεις. Δεν είναι ο άλλος είχε μάρτυρες κατηγορίες. Συγγνώμη. Και ο κύριος Γεωργιάδης προσδιορίστηκε ως μάρτυρες κατηγορίες. Ένα λεπτό. Να πάμε σε εκείνο. Ο κύριος Γεωργιάδης όταν αποφασίστηκε αρχικά να ήταν στη δίωξη, η κατηγορία ήταν ότι δεν επαρότρινε τον Μακαρίτη τον Ιωαννίδη να απομακρύνει τους στρατιώτες. Αυτή ήταν η κατηγορία του Γεωργιάδη. Αυτή ήταν. Και εκρίθηκε ότι θα ήταν με αυτήν την κατηγορία, η οποία και δύσκολα θα αποδεικνύεται και χρειαζόταν ο Μακαρίτης ο Ιωαννίδης να του υποδείξει ο Γεωργιάδης αν θα απεμάκρυνε τους στρατιώτες ή όχι. Άλλο μια ιστορία όμως εκείνη. Εκρίθηκε ότι θα έπρεπε να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος να πει την ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος. Για να μπορεί να τη δέσει για όλους τους ανθρώπους. Μάλιστα. Μου λένε τώρα εκ των υστέρων, να ξέρετε, τα διάφορα κομματάκια τα έλεγαν οι διάφοροι. Καλά, και ήταν απίθανο ένα δικαστήριο να μας πει λύθη, πλύνθη και κέραμι, φέρετε διαφόρους και έλεγε ο καθένας από έναν κομματάκι και πώς θα δέσουμε εμείς το παζλ. Από το να έχεις ένα να σου πει την ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος. Και γίνεται η κριτική όλη αυτή εκ των υστέρων. Μα νομίζετε ότι είναι εύκολο πράγμα να αποφασιστεί μια δίωξη σε έναν τέτοιο θέμα, να σταθμίσει την μαρτυρία και να πάει να παρουσιάσει μια υπόθεση στο δικαστήριο. Βγαίνουν οι διάφοροι δικηγόροι, πολλοί από τους οποίους δεν έχουν συντάξει κατηγορητήριο στη ζωή τους, να κάνουν κριτική. Το πιο εύκολο πράγμα στην Κύπρο είναι η κριτική. Το πιο εύκολο πράγμα. Και να ξέρετε ότι πάντα η κριτική είναι πιο εύκολη από το έργο του δημιουργού. Δοκιμάστε σε οτιδήποτε. Να κάνετε κάτι ή να κρίνετε κάτι. Να δείτε ότι πάντα η δουλειά του κριτικού είναι πολύ πιο εύκολη από τη δουλειά του δημιουργού. Και έχει η εισαγγελία να μαζέψει το υλικό, να αποφασίσει ποιες κατηγορίες θα μπουν, ποιοι θα διωχθούν, να παρουσιάσει την υπόθεση στο δικαστήριο και επειδή αθώθηκε ο υπαρχηγός, γίνεται όλη αυτή η κριτική και γιατί να μην ήταν και ο Γεωργιάδης στο κατηγορητήριο. Ως αν να ήταν αυτό το θέμα. Το ότι δύο υπουργοί διώχθησαν δεν αρκεί. Το ότι ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς και ο υπαρχηγός διώχθησαν δεν αρκεί. Όλη η ιστορία. Όλη η κριτική για το Μαρί γίνεται γιατί δεν διώχθηκε ο κύριος Χριστόχιας. Όλη η κριτική ξεκινά και τελειώνει εκεί. Τώρα αντιλαμβάνομαι ότι και από τις δηλώσεις του κυρίου Κλειρίδη, του Κώστα Κλειρίδη εννοώ, θα τον δουν οι συγγενείς για να του μιλήσουν. Αν θέλετε να πω τη δική μου άποψη, εγώ δεν θα τους έβλεπω. Ο Γενικός Εισαγγελέας διαβάζει, αποφασίζει και σταθμίζει. Δεν είναι δικαστής για να ακούει τους δικηγόρους για να τον καθοδηγήσω. Αυτή είναι η δική μου πεποίθηση. Σας είπα την οποιανδήποτε άλλη στάση. Νομική άποψη τη δέχεστε. Απόλυτα τη δέχομαι. Απόλυτα. Σας λέω εγώ πως το έβλεπα το πράγμα και λέω ότι μπορεί να είναι και λάθος. Δεν μπορεί να κάνω και λάθος. Ναι. Εγώ δέχομαι τα δικά μου την πιθανότητα να ασφαλίσω. Ο Γενικός Εισαγγελέας πρέπει να είναι και πολιτικοποιημένων ή πρέπει να έχει μόνο νομικές γνώσεις. Κοιτάξτε να δείτε. Δέστε, πάρτε από το. Δεν είμαι εγώ που το είπα. Πάρτε το βιβλίο του κυρίου. Νομίζω του κυρίου Λουκαΐδη. Που τελειώνει με μια. Του κ. Τωρναρίτη. Του κ. Τωρναρίτη, ναι, νομίζω Τωρναρίτη. Ότι ναι, αλλά καθημερινά έχει σχέση με την πολιτική, όχι με την πολιτική, με την κομματικοκρατία και με αυτά, αλλά με την γενική πολιτική σε έναν κράτος. Δεν είναι. Άρα δεν σκέφτεται μόνο νομικά. Μα δεν είναι ξεκρέμαστος ο Γενικός Εισαγγελέας. Έχει και πολιτική σκέψη ο Γενικός Εισαγγελέας. Σαφέστατα. Και ζυγίζει και πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε. Ζούμε σε έναν σύστημα δικαίου, το αγγλοσαξονικό, που η βασική αρχή, όπως έχει διατυπωθεί από
τελευταία φορά νομίζω ήταν το 50 από έναν διακεκριμένο γενικό εισαγγελέα. Είναι αυτός που ήταν και εισαγγελέας στη δίκη της Νιρεμβέργης. Είχε πει ότι ποτέ δεν ήταν το δίκαιο σε αυτή τη χώρα και ελπίζω ότι ουδέποτε θα είναι, ότι κάθε ποινική υπόθεση οδηγείται αυτόματα στο δικαστήριο. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να σταθμίσεις πριν να φτάσεις μέχρι εκεί. Μάλιστα. Τελευταία ενότα άνοιξε με δραματικό τρόπο, προερχόμενη αν θέλετε και από τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, μια κουβέντα για τα ακραία κινήματα. Δεν θα βάλω άλλα επίθετα γύρω-γύρω, ξέρεις τι αναφέρομαι. Γίνεται μεγάλη κουβέντα για τη Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα. Ήρθε και έγινε και μεγάλη συζήτηση και άνοιξε διάλογος για την παρουσία του ΕΛΑΜ εδώ. Παραδόθηκε και ένας άγγελος στον κύριο Ερωτοκρήτου πρόσφατα. Έχετε άποψη για την οργάνωση, για αυτό το πολιτικό κίνημα, για αυτό τι είναι αυτό, πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί? Πολύ σωστά χαρακτηρίστηκε στην Ελλάδα σαν εγκληματική οργάνωση. Στην Ελλάδα, ναι, στην Κύπρο. Και εδώ είναι εγκληματική οργάνωση. Μια οργάνωση η οποία σπέρνει την διχόνοια ανάμεσα στον κόσμο, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, τι άλλο μπορεί να είναι από το να είναι εγκληματική οργάνωση. Της επιτράπει, υπενθυμίζω, να κατέβει και σε εκλογές. Άλλον αυτόν, σε μια δημοκρατία, έτσι είναι τα πράγματα, αλλά δεν πάβει να την μπορεί να τη χαρακτηρίσει σαν εγκληματική οργάνωση. Αλλά έγινε όλοι αυτοί στην Ελλάδα και πολύ σωστά έγινε. Και πάω στην κυβέρνηση και στον κύριο Σαμαρά που επήρε αυτόν το θάρρος. Δεν είναι εύκολο να τα βάλεις με έναν κόμμα το οποίο είναι, εκπροσωπείται ήδη στη Βουλή και επήρε και 500.000 περίπου ψήφους. Δεν είναι εύκολο να τα βάλεις. Αλλά έγινε όταν έγινε ένας φόνος ενός Έλληνα του. Ενώ είχαν προηγηθεί άλλοι φόνοι μεταναστών. Άμα σκοτώνουμε Αλβανούς, άμα σκοτώνουμε Πακιστανούς, δεν τρέχει τίποτε. Άμα σπάζαν τα πράγματα των αυτών των μικροεμπόρων στις λαϊκές γειτονιές των άλλων από όλων, όταν τους εκκυνηγούσαν, δεν τρέχει τίποτε. Έπρεπε να φτάσουμε στο φόνο ενός Έλληνα. Αυτό σημαίνει και στην Κύπρο. Ελπίζω να μην φτάσουμε μέχρι εκεί. Αλλά θα πρέπει να κάνει και προληπτικές δράσεις, ακόμη και εισαγγελία. Προληπτικές με ποια ανένεια, προληπτικές συλλήψεις δεν γίνονται, αλλά τουλάχιστον εκεί όπου μπορούμε να δούμε ότι τα πράγματα φτάνουν σε ακραία όρια, όχι σε ακραία όρια, υπερβαίνουν κάποια όρια, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα. Αυτές τις παρελάσεις με τα μαύρα και με τα ρόπαλα και στρατιωτικές, στρατιωτικού τύπου, δεν έπρεπε να τις αφήσουμε να γίνονται. Με τι γεύση φεύγει ο Πέτρος Κλήρης? Καταρχάς φεύγει τα κοινά. Ναι. Είστε έτοιμος να τα αποχαιρετήσετε μια και καλή ή πιθανόν να σας ζούμε να υπηρετείτε την πατρίδα από άλλο πώς? Κοιτάξτε, δείτε, έχει υποχρέωση κάποιον να υπηρετεί την πατρίδα του από ποιαν σκοπιάν και τον καλέσω. Αν εννοείται, αν σκοπεύω να ασχοληθώ με κάτι, όχι, για το τουλάχιστον στο παρόν στάδιο και για τους επόμενους μήνες, όχι, δεν θα ασχοληθώ με τίποτε, ούτε με νομικά δηλαδή, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Θα αφήσω να περάσει μια έτσι αρκετά μεγάλη περίοδος και βλέπουμε στη συνέχεια. Κρατάτε πικρή γεύση ή φεύγετε με και καλές αναμνήσεις? Μα δεν μπορεί να φεύγεις από μια υπηρεσία. Πάντως η πίκρα διαπιστώνω ότι κυρίως πρέπει και από το δικό σας συνάφη. Δηλαδή έχετε μεγάλη πίκρα και από τους δικηγόρους. Κοιτάξτε, δείτε, πίκρα από τους δικηγόρους απέναντι σε μερικούς νομίζω δικαιολογείται. Γινόταν μια κριτική ιδιαίτερα από ανθρώπους οι οποίοι δεν θα το περιμένα ποτέ. Και οι οποίοι δεν ήξεραν καν τα γεγονότα. Δεν ήξεραν καν τα γεγονότα. Στην υπόθεση, για παράδειγμα, της αθώωσης στο εκπρόδισο όψεως της Ήλιος, θυμούμε τους δικηγόρους οι οποίοι έβγαιναν και υπεστήριζαν εκεί ότι δεν παρουσιάστηκε καλά η υπόθεση, όταν λίγες μήνες αργότερα το ανώτατο δικαστήριο είδε ότι λαθασμένα το πρωτοδικό δικαστήριο, οι δύο δικαστές του κακουργοδικίου, είχαν αποφασίσει την αθώωση. Και δεν βρέθηκε ένας από αυτούς να πει ότι ναι, ίσως να κάνουμε λάθη για την κριτική που γινόταν στην νομική υπηρεσία. Κανένας δεν βρέθηκε. Ακόμα βλέπω σε μερικές εφημερίδες, λέει, μα ποια υπόθεση κέρδισε η νομική υπηρεσία? Λέει, ούτε Μαρή ούτε Ήλιος. Εγώ θέλω και τις δύο υποθέσεις τις κέρδισε η νομική υπηρεσία. Πώς έχασε την υπόθεση Ήλιος?
Την χάσαμε εξαιτίας μια λαθασμένη, αν την χάσαμε, δεν προχώρησε εξαιτίας της λανθασμένης πρωτόδικης απόφασης του κακοδικείου, η οποία όταν διορθώθηκε από το ανώτατο δικαστήριο, λέγοντας ότι λαθασμένα αθώσα, ήδη είχε προχωρήσει και έβαλε ποινή στην Ελλάδα. Και πολύ καλά το ξέρετε, όλοι το ξέρουν, αλλά το κρύβουν. Δεν μπορεί να αναδικάζεται για να καταδικαστεί, είναι αθώος. Δύο φορές. Για το ίδιο δίκη. Συγγνώμη δηλαδή. Γιατί έχασαμε την. Και γιατί έχασαμε το βάρχη. Επειδή αθωώθηκε ο υπαρχιός και ο κύριος Κυπριανού, έτσι έκρινε το δικαστήριο. Καταληκτικό σχολείο. Και εμείς σεβόμαστε την αποφάση του δικαστήριου. Καταληκτικό σχολείο. Ωραία, αποχαιρετώ την νομική υπηρεσία, όπως είπατε, εντάξει, με όλων των ειδών αισθήματα που μπορεί να έχει ένας που την υπηρέτησε 40 χρόνια. Λοιπόν, εγώ θα ευχηθώ καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλή συνέχεια. Και εγώ σας εύχομαι καλή συνέχεια στα προγράμματα σας. Να είστε καλά. Εδώ είμαστε, νοικιάζω ότι θα τα λέμε συχνά πυκνά. Έχει και σε επίπεδο ανταλλαγής απόψεων και συμβουλών. Λοιπόν.